Σίγουρος πως θα εξασφαλίσει μια τρίτη προεδρική θητεία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν στη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τη συνεργασία του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στην τουρκική βουλή, με τη συμμαχία της αντιπολίτευσης και κατηγόρησε τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου πως συνεργάζεται με τρομοκράτες. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da ne yaptı? Onu da masaya ortak etti. Bunu her zaman söyledik. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Ερντογάν απευθύνθηκε στα θρησκευτικά και εθνικιστικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του. Δήλωσε ξανά πως είναι υπερήφανος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υποστηρίζοντας ότι ο συμβολισμός των κινήσεών του δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός από την αντιπολίτευση. Ben kimine Ayasofya derim. Nereden nereye geldiğimizi anlar. Ama Ayasofya dediğim zaman bunu anlamayanlar var. Ωστόσο, ο ηγέτης του κόμματος Ευδαιμονίας, που ανήκει στη Συμμαχία της Αντιπολίτευσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικά να ανοίξει ένα τμήμα της Αγίας Σοφίας και πάλι ως μουσείο. Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır. Την ώρα της συνέντευξης του Ερντογάν, σε ζωντανή σύνδεση, μεταδίδονταν οι πρώτες εικόνες του Εθνικού Μαχητικού της Τουρκίας, του TFX, το οποίο βγήκε από το υπόστεγο. Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε και πάλι αιχμές κατά του Κιλιτσδάρογλου, κομπάζοντας για τα τεχνολογικά άλματα της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Kızılelma bir ufuktur. Dolayısıyla o ufku yakalamak herkesin kârı değildir. Με τις δημοσκοπήσεις να τον φέρνουν σταθερά δεύτερο έναντι του Κιλιτσδάρογλου, ο Ερντογάν ανακοίνωσε αύξηση της κατώτατης σύνταξης και από το Καχραμάν Μαράς έδωσε το πράσινο φως για να μπουν τα θεμέλια των πρώτων σπιτιών που υποσχέθηκε στους σεισμόπληκτους. Biz kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık.